Αεροσκάφη με τις πολυαναμενόμενες δόσεις του εμβολίου της Pfizer προσγειώνονται στα αεροδρόμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εμβολιασμοί προχωρούν. Όμως χώρες εκτός των 27 προηγούνται κατά πολύ και αυτό οφείλεται στα ξεχωριστά συμβόλαια που έχουν κάνει με τις φαρμακοβιομηχανίες με αποτέλεσμα να λαμβάνουν περισσότερες δόσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Στο Ισραήλ των 9 εκατομμυρίων κατοίκων, 568.000 έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο της Pfizer. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 600.000 είναι όσοι έχουν εμβολιαστεί. Στη Γερμανία, από την άλλη, εμβολιάστηκαν σχεδόν 41.000 άνθρωποι μέχρι χθες. Την ίδια ώρα, σε γυροκομείο στο Στράλζουντ, 8 υπάλληλοι εμβολιάστηκαν κατά λάθος με δόση 5 φορές μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. 4 από αυτούς νοσηλεύονται με συμπτώματα κορονοϊού. Η Ισπανία παρέλαβε σήμερα περισσότερες από 350.000 δόσεις του εμβολίου, μία ημέρα αφού ένα πρόβλημα στο εργοστάσιο της Pfizer στο Βέλγιο προκάλεσε καθυστέρηση στην παράδοση των εμβολίων. Es cierto que se había trabajado, bueno, pues con mucha intensidad desde ya hace muchos meses en preparar un plan de vacunación y en tener engrasados. Και ενώ οι χώρες περιμένουν να λάβουν νέες παρτίδες εμβολίων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει ότι το εμβόλιο της AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πιθανότατα δεν θα εγκριθεί τον Ιανουάριο, καθώς δεν έχει υποβληθεί ακόμη αίτηση επίγουσας αδειοδότησης. Στη Βρετανία, παρά τα τοπικά lockdown και τα σκληρά μέτρα, μέσα σε ένα 24ωρο, 41.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται για ακόμη μία φορά στα όρια του. It's very tough. We've had a combination of you have this increased demand, ambulances keep coming in. We are desperate to offload ambulances.